Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ανέφερε σημεία στα οποία υπάρχει πρόοδος στην προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον. Δεν ανέφερε όμως ένα βασικό στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την υποχρέωση της Αλβανίας να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας με όλες τις γειτονικές της χώρες. Θα αναφερθώ κι εγώ στους χάρτες με την μεγάλη Αλβανία, οι οποίοι κυκλοφορούν κατά καιρούς, και εκεί υπάρχουν εδάφη από όλες τις γειτονικές χώρες της Αλβανίας, δηλαδή την Ελλάδα, τα Σκόπια και τη Σερβία. Με αυτή λοιπόν την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Αλβανίας, κάθε άλλο παρά σταθεροποιητικό παράγοντα για την περιοχή των Βαλκανίων αποτελεί. Πρόσφατα επίσης, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, χωρίς να υπάρχει λόγος, εξέφρασε επεκτατικές βλέψεις της χώρας του κατά της Ελλάδος και προσέβαλε την ιστορία της Ελλάδος, αναφέροντας διάφορες ιστορικές ανακρίβειες. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και την επαναχώρηση της Αλβανίας για να καθορίσει με την Ελλάδα την ΑΟΣ των δύο χωρών, προκειμένου να υποστηρίξει την τουρκική πολιτική επάνω σε αυτό το θέμα, καθώς επίσης και την παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, αναφέρθηκαν οι καταδαφίσεις σπιτιών, έχουν καταδαφιστεί ναοί, δεν επιτρέπεται στους ελληνικής καταγωγής Αλβανούς υπηκόους να εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, γίνονται ομές παρεμβάσεις κατά διάρκεια των εκλογών στην εκλογική διαδικασία. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα συνυπολογίσουμε, θα δούμε ότι η Αλβανία ακόμη δεν είναι έτοιμη για να αρχίσει τις ενταξιακές διαδικασίες. Και στο σημείο αυτό, για να τελειώσω, θα αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει με την Αλβανία το ίδιο λάθος το οποίο έκανε και με την Τουρκία. Ανέχεται να παραβιάζει τις αρχές που πρέπει και υποχρεούται να εφαρμόζει προκειμένου να πληρεί τα κριτήρια της συνθήκης Κοπενχάγης, με αποτέλεσμα να αποθρασύνει την Αλβανία. Πότε επιτέλους θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει την αλβανική κυβέρνηση ότι είναι προς το δικό της συμφέρον να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Αλβανία έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αλβανία. Και έτσι όπως σωθούνται τα πράγματα, υποχρεώνει την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να προβάλλει βέτο στις διαδικασίες εντάξεως. Αυτή θα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη αν τα πράγματα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον ρυθμό. Ευχαριστώ.